Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα οδηγητικό βίντεο στο οποίο θα κάνω το δικό μου απολογισμό για τη χρονιά 2022. Από την αρχή του βίντεο δηλώνω ότι μόλις έχω καταναλώσει ένα μέλο μακάρουνο. Είναι το πρώτο και τελευταίο μέλο μακάρουνο των εορτών. Ήτανε πολύ γλυκό. Ήτανε ωραίο. Και το έχει φέρει η κόρη μου από την Πάφο. Της έδωσαν ένα κεσεδάκι με μελομακάρουνα κανονικά μελωμένα και ένα με αμέλωτα να φάω εγώ που έχω διαβήτη, αλλά εγώ έφαγα το μελωμένο. Και αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί. Δεν θα συμβεί τίποτα, γιατί δεν είναι τίποτα να φας ένα γλυκό ποτέ πότε. Και δεν ήταν και άδειο το στομάχι μου και έχω πάρει και το χάπι για το διαβήτη κλπ. Λοιπόν, είμαι η Θεκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας εδώ στο YouTube. Αν μας βλέπεις για πρώτη φορά, πάτησε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Για να παρακολουθείς αυτό το σκύλο να σκίζει καλύματα. Έχει βρει δουλειά τώρα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μην ξεχνάτε να πατάτε like στα βίντεο, γιατί έτσι βοηθάμε το κανάλι μας να αναπτυχθεί. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το γυρίζω 30 Δεκεμβρίου 2022, αλλά θα παίξει αύριο την παραμονή της πρωτοχρονιάς, την οποία παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2022 θα τη γιορτάσουμε με live βίντεο στο κανάλι μας, όπως έχω υποσχεθεί. Και τώρα πάμε με το Λάκι στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε τα χρειώδη για το αυριανό γλέντι, αλλά και για το σημερινό πάρτι που φτιάχνει η κόρη μου. Λοιπόν, και σκεφτόμουν τι βίντεο να γυρίσω στα αυτά. Ξέρεις, αγαπητέ Λάκη, αυτή η υπόκρουση που κάνεις δεν είναι και πολύ βοηθητική. Θα μπορούσες να έχεις την καλοσύνη να μην σκίζεις το κάλυμα την ώρα που τραβάμε βίντεο. Εάν γίνεται δηλαδή. Ρε ράφτρα θα γίνεις. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω έτσι για το 2022, πώς ήταν για μένα ως χρονιά. Α, έχει πολλά σκυλάκια εδώ στον δρόμο. Ναι. Το σκεφτόμουν αυτό, καθώς έφτιαχνα μια τυρόπιτα, θα ανεβεί σύντομα και το βίντεο με την τυρόπιτα, ότι μην παραξενευτείτε, μην πέσετε κάτω ξερί, μην κοιταχτείτε με νόημα ο ένας με τον άλλο, αν είστε δυο που παρακολουθείτε το βίντεο. Το 2022 ήταν η καλύτερη χρονιά για μένα μέχρι σήμερα. Όλης μου της ζωής. Όλης μου της επίγειας ζωής. Ναι. Ο 47ος χρόνος της ζωής μου ήταν ο καλύτερος. Και θα αρχίσω να πιστεύω ότι έχω προορατικές ικανότητες. Not. Που όταν έλεγα ότι η ζωή αρχίζει στα 50, κάτι ήξερα μαγικό. Λοιπόν, γιατί το 2022 ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου? Παράξενο, δεν είναι? Γιατί δεν έχεις βγει κάτι από αυτά τα γεγονότα τα οποία, κάποια από αυτά τα γεγονότα τα οποία συνήθως οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι πολύ ωραία γεγονότα και είναι πυλώνες ευτυχίας και είναι γεγονότα τα οποία σε κάνουν πάρα πολύ τυχερό και πάρα πολύ χαρούμενο. Δεν έχω παντρευτεί το 2022. Δεν έχω μπει σε ερωτική σχέση το 2022. Δεν είχα αυθεντικό έρωτα με ανταπόκριση το 2022. Δεν γέννησα παιδί το 2022. Το 1997 γέννησα παιδί και το 2000 γέννησα παιδί. Δεν είχα εκπομπή στην τηλεόραση το 2022. Δεν ήμουνα σε πάνελ ελληνικών εκπομπών το 2022. Έχουν γραφτεί πάρα πολύ λίγα άρθρα για μένα στο διαδίκτυο το 2022 και γενικότερα το 2022 ήταν μια χρονιά την οποία την πέρασα στο χωριό με αυτό το κοπροσκύλο, για πλάκα το λέω, με αυτό το κοπριτάκι, ναι. Ήταν μια χρονιά στην οποία δεν έγραψα βιβλίο, δεν κυκλοφόρησε βιβλίο, δεν είχε γίνει τίποτα το συντρακτικό, τίποτα. Ήταν όμως η καλύτερη χρονιά ever. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ήταν επίσης μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με κατάθλιψη.
Είχα κάνει την τεράστια βλακεία το καλοκαίρι του 21 να σταματήσω την αντικαταθλιπτική μου θεραπεία, θεωρώντας ότι και καλά μέσω της γυμναστικής και μέσω δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα ξεπερνούσα την κατάθλιψη, ακυρώνοντας τις επιστημονικές μου γνώσεις, να. Και έτσι προοδευτικά από το τέλος του καλοκαιριού του 21 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 22 έπαθα ένα καταθλιπτικό επεισόδιο φοβερό. Έχω κάνει ένα βίντεο το οποίο έχει πολλές θεάσεις και έχει τίτλο «Ας μιλήσουν για την κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια», αν δεν κάνω λάθος, το οποίο εκεί πέρα μιλάω για την αρρώστια της κατάθλιψης, για το πόσα χρόνια με ταλαιπωρεί, και είναι το βράδυ που έχω κάνει την παραδοχή ότι ας τα ψόφια, σταμάτα, μην κάνεις την ψόφια, μην κάνεις την τρελή, πρέπει να ξεκινήσεις ξανά την αντικαταθλιπτική σου θεραπεία. Άρα η χρονιά ξεκίνησε όχι τόσο καλά. Δεν ήταν καλή η χρονιά. Για να καταλάβετε την πρωτοχρονιά, δεν είχα ακόμη αποφασίσει ότι θα έμενα στην Κύπρο. Υπήρχε μια περίπτωση να επέστρεφα αρχές του Γενάρη πίσω στην Κρήτη. Είχα πάει να δω τον Λάκη την πρωτοχρονιά και τον είδα που ήταν έτσι λίγο μαραζωμένος που δεν ήμασταν μαζί, όμως πραγματικά δεν είχα τις δυνάμεις να τον πάρω. Και σκεφτόμουν ότι πώς θα τα βγάλω πέρα εγώ με ένα σκυλί. Μου φαινόταν τραγικό, μου φαινόταν πολύ δύσκολο, μου φαινόταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρω να το κάνω. Προφανώς, λόγω του ότι βρισκόμουν σε κατάθλιψη και δεν το είχα αντιληφθεί. Γιατί η κατάθλιψη ως νόσος, ως αρρώστια, μας αποδυναμώνει και μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όμως, όταν ξεκίνησα την αντικαταθλιπτική μου θεραπεία, και με σπρόξιμο ευτυχώς από το γιο μου, την κόρη μου και την κοπέλα του γιου μου, την Παναγιώτα, που την αγαπώ πάρα πολύ, με έσπρωξαν και μου είπαν φέρε το σκυλί πίσω, αφού είσαι και εσύ μόνη σου, αφού και η Ελπίδα δουλεύει όλη μέρα και τις περισσότερες ώρες είναι μόνος του ο Λάκη, φέρε τον πίσω στο σπίτι. Και τον έφερα. Και νόμιζα πως δεν θα τα βγάλω πέρα, τα καταφέραμε όμως. Τα καταφέραμε όμως και μάθαμε και οι δύο πώς να συνυπάρχουμε. Πώς να μη σκίζουμε καλύματα αυτοκινήτων, δεν μάθαμε, θα μάθουμε πού θα πάει, ίσως και ποτέ. Λοιπόν, ήρθε το σκυλί και με βοήθησε πάρα πολύ το σκυλί στη φάση εκείνη στην οποία ήμουν πραγματικά χαμένη, μπορεί να μην φαινόταν αυτό στα βίντεο, μπορούσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου και να συγκροτήσω τον εαυτό μου για μισή μια ώρα να φτιάξω ένα βίντεο. Αλλά τις υπόλοιπες ώρες ένιωθα φόβο, ένιωθα φόβο κυρίως, φόβο και άγχος και αδυναμία ψυχική, όχι σωματική, ψυχική. Ήταν δύσκολα, ναι, γιατί η κατάθλιψη είναι κάτι δύσκολο και όσα χρόνια και αν έχει που έχουμε διαγνωστεί με κατάθλιψη και όσα χρόνια και αν έχει που κάνουμε θεραπεία, δεν πρέπει να αψήφιστα να σταματάμε τη θεραπεία μας. Εγώ είχα ερωτήσει τον γιατρό μου, αλλά μου είπε είσαι σίγουρη πως θα σταματήσεις. Και του είπα ναι, και μου λέει για ποιο λόγο θες να σταματήσεις. Του είπα έχω αλλάξει το lifestyle μου, τέτοιες μπλε και κόκκινες, πορτοκαλί, λιλά και φούξια. Και μου είπε εντάξει, και μου είπε με πώς να το κόψω σταδιακά. Όντως το έκοψα σταδιακά και δεν έπαθα κάποιο σοκ με το που έκοψα τη θεραπεία. Όμως μακροπρόθεσμα επανήλθε η κατάθλιψη. Δεν είχα θέμα, γιατί η αντικαταθλιπτική θεραπεία δεν είναι θυστική σε καμία περίπτωση. Και ο ύπνος μου είχε χαλάσει και όλα μου είχαν χαλάσει. Ξαναέκανα έναν déjà vu, ξαναζούσα εκείνα τα χρόνια από το 8 μέχρι το 10 που είχα έντονη καταθλιπτική διαταραχή και έντονη αχώδη διαταραχή και δεν δεχόμουν τότε μιλάμε πριν 14 χρόνια να πάρω αγωγή. Λοιπόν, ήρθε αυτός ο τύπος, Λάκη! Και είπα, κυρία μου, έχεις μπροστά σου ένα σκυλί, ένα σπίτι, ένα πολύ ωραίο περιβάλλον εδώ στο χωριό, έχεις ένα πολύ αγαπητό κανάλι στο YouTube, έχεις αυτά τα πράγματα να κάνεις, οπότε μάζεψε το μυαλό σου όπου και αν το έχεις και επιτέλους ζήσεις το εδώ και τώρα. Τέρμα οι δοκιμές. Τέρμα το αν αλλάξω χώρα θα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αν βρω άντρα θα είμαι χαρούμενη. Αν βρω κόμενο θα είμαι στους 7 ουρανούς. Αν κάνω το ένα θα νιώθω τέλεια. Αν κάνω το άλλο θα νιώθω τέλεια. Αν
έχω αυτό το επίτευγμα ή αυτό τον άνθρωπο στη ζωή μου, θα είναι όλα τέλεια. Σκαντά. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί όταν ζεις τη ζωή σου, το περίμενε. Και όταν ζεις τη ζωή σου λέγοντας, τώρα δεν είμαι και πολύ σπουδαία, αλλά όταν θα έχω ένα πολύ καλό σύντροφο, θα είμαι μια χαρά. Τώρα δεν είμαι και πολύ σπουδαία, αλλά άμα βρω τη δουλειά των ονείρων μου, θα είμαι μια χαρά. Τώρα δεν είμαι και πολύ σπουδαία, αλλά άμα κάνω παιδί, θα είμαι μια χαρά. Ε, όχι, δεν θα είσαι μια χαρά. Σου το λέω εκ πείρας. Και παιδιά έκανα, και άντρες παντρεύτηκα, και άντρες χώρισα. Είμαι και με χώρισα, ο τελευταίος. Και πάλι δεν ήμουν μια χαρά. Είπα στον εαυτό μου, κάτσε την μαπαχάμε, που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή άφησε την μπάλα του ποδοσφαίρου κάτω, θα σταμάτα να παίζεις, και ανάλαβε τον εαυτό σου και ανάλαβε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα μου ήταν να φτιάξω έναν όμορφο κόσμο και μια όμορφη ζωή με τα υλικά που είχα στα χέρια. Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί υπήρχαν κάποια υλικά στα χέρια μου τα οποία έπρεπε να φύγουν. Ήταν αγκάθια. Μιλάμε για τους τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας, τους κεκαλυμμένους νάρκισσους, τους ανθρώπους που νομίζαμε πως ήταν φίλοι μας, που νομίζαμε πως μας αγαπούσαν πραγματικά, που νομίζαμε πως θέλαν το καλό μας. Και το πιο δύσκολο κομμάτι που το συζητάμε έτσι πολύ τώρα τελευταίως είναι το κομμάτι με την οικογένεια. Το κομμάτι με την οικογένεια. Για ακόμη μια φορά, αρχές του χρόνου είχα συνειδητοποιήσει πόσο βαθύ πρόβλημα έχω με τη συνεξάρτηση. Για ακόμη μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που το συνειδητοποιούσα. Και το πήρα στη θεραπεία μου έτσι επιτακτικά. Και μου το έφερε και η θεραπεύτρια μου επιτακτικά και μου είπε, έχεις πρόβλημα. Και εγώ ίδια μου λέει, το συνειδητοποιώ ότι έχεις πρόβλημα. Τι συνεξαρτάσαι. Μη συναντήσεις νάρκισσο. Κολλάς. Κολλάς, συνεξαρτάσαι, παραδίδεις τα όπλα, παραδίδεις τη λογική σου και κάνεις ό,τι μαλακές σου πει. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Και της λέω, μα και εσύ ήσουν αθετική στο τάδε μου λέει, μα δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα. Της λέω, είναι πάρα πολύ βαθύ. Λέει, ναι. Και γυρίζει και μου λέει με ένα πολύ σοβαρό ύφος, κάτι μου το έχει πει και παλιότερα, ότι οι γονείς μου δεν είναι γονεϊκοί. Και γυρίζω εγώ και της λέω έτσι με δυσπιστία, λες να είναι νάρκηση? Και γελούσε. Ακόμη θα γελάει. Ακόμη θα γελάει. Το τελευταίο οχυρό που με κρατούσε από το να αλλάξω τη ζωή μου τούμπα, από το να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, το τελευταίο εμπόδιο στο οποίο σκάλωνα, ήταν ότι είχα καλή γνώμη για τους γονείς μου μετά από όλα αυτά. Μετά από όλα αυτά που βίωσα στα παιδικά μου χρόνια και μετά όλα αυτά που βίωσα στην ενήλικη ζωή μου. Εξακολουθούσα να έχω αυτή την βλαβερή πεποίθηση ότι είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Την οποία έπρεπε να τη σπάσω. Δεν ήταν εύκολο. Ήμουνα στο low contact ήδη πολύ καιρό. Είχα φύγει 2 φορές από τη χώρα να πω να ζήσω κάπου μακριά. Τίποτα. Είχα επαφές ακόμη, μιλούσαμε στα τηλέφωνα και είχα μέσα μου έτσι πολύ καλά κρυμμένο ένα όνειρο ότι μια μέρα θα με αποδεχτούν και θα μου πούν, μπράβο παιδί μου, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, χωρίς αλλά. Χωρίς αλλά. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, χωρίς αλλά. Χαιρόμαστε που είσαι ένας άνθρωπος αγάπης και προσφοράς, χωρίς αλλά. Κατάλαβα ότι αυτή η μέρα δεν θα έρθει ποτέ και ότι θα έκανα μια τεράστια χάρη και στον εαυτό μου και σε εκείνους και στα παιδιά μου και σε όλους να αποσυρθώ από αυτή την χήμερα. Την προσπάθεια να επιτύχω την αποδοχή, την προσοχή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο από ανθρώπους που δεν πρόκειται ποτέ να μου τη δώσουν, γιατί δίνοντάς μου τη θα αμφισβητούσαν ολόκληρη τους την ύπαρξη. Γιατί είτε μου αρέσει είτε όχι, στη δική μου την περίπτωση η εξέλιξη μου ως ανθρώπου από τα 26 μου χρόνια και μετά ήταν τέτοια ώστε να πάω
εντελώς κόντρα σε οτιδήποτε πιστεύουν και πρεσβεύουν οι γονείς μου. Χωρίς αυτό να με κάνει μοναδική, χωρίς αυτό να με κάνει κάποιο είδους Jeanne d'Arc ή δεν ξέρω εγώ επαναστάτρια, δεν υπήρχε περίπτωση να με αποδεχτούν. Και επίσης δεν υπήρχε περίπτωση να με αποδεχτούν και δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούν λόγω της δομής της προσωπικότητας τους. Κάτι το οποίο έπρεπε επιτέλους να το παραδεχτώ. Να ανοίξω τα μάτια μου και να πω έτσι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι είναι. Και να σταματήσω να οριοποιώ συνθήκες και καταστάσεις. Όχι, το nagging δεν είναι χιούμορ, όχι το nagging. Έχουμε πει τι είναι το nagging. Nagging είναι να κάνεις κομπλιμέντα στα οποία να βάζεις αλλά. Nagging είναι να κάνεις προσβλητικά αστεία προς ένα πρόσωπο και να λες αχαχαχαχα για πλάκα το είπα κλπ. Το καλοκαίρι έγινε κάτι έτσι το οποίο μου άνοιξε πάρα πολύ καθαρά τα μάτια μου. Σε κάθαρα. Ήταν μετά τον κορονοϊό. Μετά που έπαθα κορονοϊό. Καλά ο κορονοϊός με... Ήταν δύσκολος ο κορονοϊός. Γι' αυτό πήγα πρόσφατα και έκανα και το τέταρτο εμβόλιο, μην τυχόν και τον ξαναπεράσω. Δεν θέλω. Λοιπόν, είχε προηγηθεί όλη εκείνη η ιστορία με τα σεμινάρια που θα ερχόμαστε διαζώσεις και τελικά έγινε webinar και έγινε όλη εκείνη η ταλαιπωρία, γιατί πραγματικά ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό. Και γι' αυτό είπα θα απλοποιήσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα και θα δω τι θα κάνω, αν θα ξαναεπιχειρήσω να διοργανώσω εγώ ίδια προσωπικά ή με μια ομάδα άλλων ανθρώπων το να κάνουμε συναντήσεις, διαζώσεις, σεμιναρία και τέτοια, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, το καταφέραμε και αυτό. Πίσω από όλη αυτή την ιστορία ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο να όλος αυτός ο προγραμματισμός και συνειδητοποίησα και εγώ ότι είμαι παρορμητική και ότι παίρνω κάποιες αποφάσεις παρορμητικά, του στυλ πάμε να το κάνουμε αυτό, πάμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία, πάμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, πάμε να το κάνουμε έτσι και μετά έρχομαι και μαζεύω τα συμμάζευτα. Και ταλαιπωρούμε. Γιατί ως άνθρωπος θέλω να είμαι υπεύθυνη, προσπαθώ να είμαι υπεύθυνη, άμα πω κάτι να το κάνω, άμα υποσχεθώ κάτι να παραδώσω το, να κάνω deliver που λένε στα αγγλικά, να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι πιεστικό. Και το καλοκαίρι μου ήρθε μια φλασιά. Ήταν ένα πρόσωπο, όχι πρώτου βαθμού συγγενής, τρίτου, τέταρτου, με το οποίο έτσι ασυναίσθητα είχα σταματήσει να προσπαθώ να επικοινωνώ για ένα χρόνο. Είχα πάει no contact χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Και μετά συνέβη και κάτι. Η απώλεια ενός προσώπου. Πέθανε ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε μια πολύ όμορφη σχέση από το 2005 μέχρι και το 2006, 1,5 χρόνο σχέση. Πέθανε ένας άνθρωπος ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών και το έμαθα από άσχετους ανθρώπους. Και αυτό το συγγενικό μου πρόσωπο στέλνω μήνυμα μετά από ένα χρόνο που είχα πάει no contact. Και με λέω, είχα πάει ασυναίσθητα no contact, δεν το έκανα επίτηδες. Και στέλνω μήνυμα και λέω, βρε, πέθανε ο... Γιατί τον ήξερε εκείνον τον άνθρωπο, τον είχε μάθει διαμέσω μου, μέσα στα 1,5 χρόνο μαζί και είχαμε βγει πολλές φορές μαζί έξω και είχαμε περάσει πολύ όμορφο. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μακαρίτης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν επίσης συνεξαρτώμενος, όπως είμαι και εγώ. Και ήταν η μοναδική σχέση στην οποία δεν κακοποιήθηκα, ούτε κακοποίησα. Ήταν πολύ όμορφη σχέση, είχε προβλήματα λόγω της σχέσης που είχε ο άνθρωπος αυτός με τον εαυτό του, με την υγεία του, με το φαγητό κτλ. Και με το ποτό. Και όταν εγώ είχα ζητήσει σε κάποια φάση να γίνει κάποια εξυγίανση των συνήθειών του, αυτός αποφάσισε να χωρίσουμε. Αλλά είχε γίνει με έναν όμορφο και ωραίο τρόπο, δεν ήταν άσχημο, ούτε είχαμε κρατήσει κακία ο ένας για τον άλλον. Πραγματικά τον αγαπάω, γιατί δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι χάνονται μετά θάνατο. Και θα συνεχίσω να τον αγαπάω για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα στο άκουσμα του θανάτου του ανθρώπου αυτού. Εννοείται ότι θα χαιρόμουν να άκουγα κάτι ευχάριστο για αυτόν, ότι είχε εκπληρώσει κάποια από τα όνειρά του, που ήταν για παράδειγμα να εφυπηρετήσει νωρίς και να αποσυρθεί στην εξοχή στην περιοχή από που κατάγεται για να
να ζήσει μέσα στη φύση όπως ήθελε. Η ζωή συμβαίνει, ο θάνατος συμβαίνει, shit happens, life happens. Οπότε λοιπόν, με την ώρα που το έμαθα αυτό, ενστικτοδός στέλνω ένα μήνυμα σε αυτό το πρόσωπο το συγγενικό μου με το οποίο είχα πάει no contact για ένα χρόνο. Και ξαναλέω, είχα πάει ασυνείδητα no contact, δεν το έκανα συνειδητά. Και επειδή ο λόγος που τα κατάφερα να το κάνω αυτό ήταν γιατί με αυτό το πρόσωπο πάντα εγώ έπαιρνα τηλέφωνο. Πάντα εγώ ήμουν αυτή που ξεκινούσε την επικοινωνία. Όταν έπαιρνα τηλέφωνο μπορεί να μιλούσαμε και 2 ώρες, αλλά ήμουν αυτή που το ξεκινούσε κάθε φορά. Κάτι μου έλεγε μέσα μου να μην, δεν ξέρω, αυτοπροστασία. Στέλνω όμως αυτόματα, αυθόρμητα, ενστιχτοδός ένα μήνυμα και λέω πω έχεις μάθει αυτό. Μου λέει ναι, καλά, έχει 3 μέρες που το ξέρω. Και γράφω και εγώ πίσω γιατί δεν είπες τίποτα μωρέ. Και δεν απαντάει τίποτα. Α, λέω, δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν είπα κάτι εκείνη την ώρα, γιατί εκείνη τη μέρα η έγνοια μου ήταν να διαχειριστώ τα νέα του θανάτου του ανθρώπου αυτού. Επικοινώνησα με την ψυχολόγο μου, μου βάλε να κάνω μια άσκηση, να του γράψω ένα γράμμα με όλα όσα θα ήθελα να του πω αν τον είχα μπροστά μου, να επεξεργαστώ, να διαχειριστώ το πένθος, που ξαναλέω δεν ήταν βαρύ πένθος, αλλά εξακολουθούσε να είναι πένθος. Ένας άνθρωπος που είχαμε μοιραστεί τη ζωή μας για 1,5 χρόνο. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που βγήκε καμιά φορά για καφέ μαζί του. Ένας άνθρωπος που με αγάπησε και τον αγάπησα, που με αγαπάει και τον αγαπάω, που με πόνεσε και τον πόνεσα, που με πονάει και τον πονάω. Γιατί ξαναλέω, δεν πιστεύω πως οι άνθρωποι χάνονται με τα θέματα. Πως η ανθρώπινη υπόσταση χάνεται, ότι χάνεται η ψυχή, χάνεται το πνεύμα. Λοιπόν, μετά από λίγες μέρες, κατά λάθος, χτυπάω κλίση στο πρόσωπο αυτό το συγγενικό. Και το σταματάω αμέσως. Είναι τύπο συνείδητο μου, προφανώς, που ήθελε να επεξεργαστεί αυτή την ιστορία. Με παίρνει τηλέφωνο μετά από 10 λεπτά και λέει, με πήρες τηλέφωνο. Ναι, δεν είπα κατά λάθος. Λέει, έχω να σου πω αυτά και αυτά και αρχίζει ένα δρυμή κατηγορό. Ένα δρυμή κατηγορό προς εμένα. Ένα δρυμή κατηγορό για τη ζωή μου και την προσωπική μου ζωή. Ένα δρυμή κατηγορώ για τις προσωπικές αποφάσεις που έχω πάρει για την προσωπική μου ζωή. Γυρνάω και λέω σε αυτό το πρόσωπο, τώρα σοβαρά, έχεις προσωπικά συναισθήματα για τη δική μου προσωπική ζωή? Και συνεχίζει. Ξαναλέω, έχεις προσωπικά συναισθήματα, εκφράζεις έντονα προσωπικά συναισθήματα για τη δική μου προσωπική ζωή? Συνεχίζει. Λέω, κοίταξε, εγώ το ξέρω ότι έχω πρόβλημα. Το ξέρω ότι έχω θέμα με τη συνεξάρτηση και έχω μπει σε αρκετές σχέσεις με ενάρχιστους όπου έχω κακοποιηθεί. Το γνωρίζω. Όμως είναι η προσωπική μου ζωή. Έχεις προσωπικά συναισθήματα για την προσωπική μου ζωή? Και συνέχισε. Μετά μου είπε και κάποιες κατηγορίες άλλες ότι δεν είχα συμπαρασταθεί σε κάποια δύσκολη φάση που περνούσε. Εγώ το θυμόμουν διαφορετικά. Όπως και να, και εγώ είχα πάθει αυτό που παθαίνουμε αρκετές φορές εμείς οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ότι όταν μας φωνάζουν, παγώνουμε, πάγωσα. Πάγωσα, άφησα αυτό το πρόσωπο να μου τα πει, 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 να μου τα πει. Μου τα πει. Και λέω, τώρα θα κλείσω το τηλέφωνο και θα σου απαντήσω μετά. Γιατί όντως έμπαινα στο σούπερ μάρκετ. Μετά δεν πήρα τηλέφωνο εγώ, μετά στείλα ένα μήνυμα στο οποίο εξηγούσα ότι θεωρώ ότι οι κατηγορίες που έχει θέσει προς το πρόσωπό μου είναι για ζητήματα που δεν το αφορούν εκείνο το πρόσωπο, ότι τα παράπονα που έχει κάνει για μένα, ότι δεν έχω συμπαρασταθεί σε μια δύσκολη περίοδο κλπ. Κλπ. Ότι δεν ισχύουν κατά τη δική μου γνώμη, κατά τη δική μου μνήμη, το γεγονό των εκείνων πριν 2-3 χρόνια, και λέω ότι αυτό το σε πήρα κατά λάθος, αλλά προφανώς το υποσυνείδητο μου ήθελε να το ξεκαθαρίσει, να βγει στην επιφάνεια αυτή η υπόθεση. Εφόσον αυτή είναι η γνώμη που έχεις για μένα, που αυτή η γνώμη είναι πολύ παρόμοια με τη γνώμη που κατά βάθος έχουν οι γονείς μου για μένα και κατά βάθος έχουν τα πρόσωπα της οικογένειας μου για μένα, αποφασίζω συνειδητά ότι δεν θα έχω ξανά επαφές μαζί σου.
και έγραψα και κάτι πράγματα πικαριστά. Γι' αυτό εγώ λυπάμαι. Γι' αυτό λυπάμαι. Και είπα, μπορεί να θεωρείς εσύ ότι έχεις προβλήματα, αλλά όλοι μας έχουμε προβλήματα, όλοι μας έχουμε τα ζητήματα της παιδικής μας ηλικίας να διαχειριστούμε, εσύ τα δικά σου, εγώ τα δικά μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Και εκεί ήταν σαν να έπεσε ένα παραπέτασμα και είδα καθαρά. Λάκη μου, αγάπη μου, τελείωσες με το κάλυμα των αυτοκινήτων και θα διαλύσεις τις καρέκλες τώρα. Λοιπόν, και εκεί είδα καθαρά, σε κάθαρα, το εξής ακόλουθο. Ότι οι άνθρωποι από τους οποίους περίμενα αγάπη, περίμενα κατανόηση, περίμενα αποδοχή, δεν επρόκειτο ποτέ να μου τη δώσουν και είχαν αυτή τη ξεκάθαρα αρνητική εικόνα για μένα ότι είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος. Ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι περίπτυστος. Αυτό είχε ξεκινήσει φυσικά από το πρώτο διαζύγιο μου, το οποίο το είχα αποφασίσει εγώ το πρώτο διαζύγιο. Από το πρώτο διαζύγιο έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία ότι είμαι το απολωλός πρόβατο και ότι είμαι η αμαρτωλή και ότι είμαι αυτή που έχω φύγει από τα σωστά και τα καθώς πρέπει της ευρύτερης οικογενείας κλπ. Και λέω ουγαμότο. Ουγαμότο. Αυτοί οι ωραίοι τύποι, αυτά σκέφτονται από μέσα τους. Αλλά από ευγένεια ή ξέρω εγώ από διπλωματία δεν τα λένε ξεκάθαρα κάθε φορά. Γι' αυτό κάθε φορά όταν συναντιέμαι μαζί τους γίνομαι σκάτα. Γι' αυτό κάθε φορά μόνο που βλέπω το όνομά τους να χτυπάει στο τηλέφωνό μου χαλιέμαι. Γι' αυτό κάθε φορά που έχω να μοιραστώ μαζί τους κάτι ευχάριστο με κάνουν, βρίσκουν τρόπο να με κάνουν να νιώθω σκάτα. Γι' αυτό κάθε φορά που πηγαίνω στα οικογενειακά τραπέζια και στα τέτοια και στα μέτια γίνομαι χάλια. Όχι ρε φίλε. Όχι. Είμαι 47 χρονών γαϊδούρα. Είμαι 47 χρονών γυναίκα. Φτάνει. Ως εδώ ήταν. Εν μεταξύ εδώ πρέπει να σημειώσω ότι κάθε φορά που γνώριζα έναν άρχισο με τον οποίο συνεξαρτιόμουν και πήγαινα και τον παρουσίαζα στους γονείς μου, τον δεχόντουσα με ανοιχτά στις αγκάλες. Άξιος συνεχιστής του έργου μας έλεγαν, φαντάζομαι, ίσως και ασυνείδητο. Όπως και να έχει, μετά από αυτό, πήρα απόφαση ότι εγώ και η ευρύτερη οικογένεια τελειώσαμε. Τετέλεστε. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει. Δεν με αφορά. Και όπως είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο, που ακόμη είχε ήλιο και τώρα είναι σχεδόν σκοτίνιασε και συνεχίζω να φοράω τα γυαλιά ηλίου γιατί έχω μέσα συνταγή για τη μυωπία και όλα τα άλλα αστιγματισμούς και τέτοια. Λοιπόν, και όπως είπα στην αρχή αυτού του βίντεο, είπα κόρη μου, έχεις αυτά τα υλικά που έχεις μπροστά σου. Έχεις ένα σκύλο, έχεις ένα σπίτι στο χωριό, έχεις ένα καταπληκτικό αγαπητικό κανάλι στο YouTube, έχεις αυτά, έχεις τη φύση, έχεις κάποιους ανθρώπους ελάχιστους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού ή και των δύο χεριών, οι οποίοι είναι πραγματικά καλλιεργημένοι και πνευματικοί άνθρωποι και σου έχουν αποδείξει ότι είναι φίλοι αληθινοί. Έχεις πολύ κόσμο που σε συμπαθεί online. Έχεις πολύ κόσμο που σε αντιπαθεί online, δεν σε αφορά αυτό. Έχεις δύο παιδιά τα οποία ευτυχώς είναι ανεξάρτητα, ενήλικα και έχουν πάρει το δρόμο τους. Κάνε τη ζωή σου κόρη μου, είπα στον εαυτό μου. Φτιάξ' την όπως τη θες. Αυτά είναι τελικά σου, φτιάξε το καλύτερο και έχεις μπορείς να φτιάξεις. Φτιάξε το καλύτερο φαγητό που μπορείς να φτιάξεις. Και σταμάτα να ασχολείσαι με το παρελθόν. Σταμάτα να κλαις για μια χαμένη παιδικότητα, για μια χαμένη εφηβικότητα, για μια χαμένη νεότητα. Ζήσε. Και όπερ και γένετο. Κάτι άλλο υπέροχο και καταπληκτικό που έγινε το 2022 αφορά στη σχέση μου με την κόρη μου.
στις αρχές της χρονιάς του 22 είχαμε μια δύσκολη σχέση. Η Κυριακή είναι, τώρα θα γίνει 23 το Φεβρουάριο, είναι έφηβος ακόμη και είναι φυσικό να έχει κάποιες εντάσεις και κάποιες αντιδράσεις που να είναι εύκολο εμένα να μου ξυπνήσουν το CPTSD, να μου το ερεθίσουν και να γίνουμε. Λοιπόν, μέσα στο 2021 είχαμε περάσει ένα διάστημα στο οποίο δεν μιλιόμασταν. Αρχές του 22 τα βρίσκουμε και παίρνει η κόρη μου την απόφαση, που νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό, να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία ως νεαρή ενήλικας πλέον, γιατί είχε κάνει κάποιες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες όταν είναι παιδί. Έχω μιλήσει παλιά γι' αυτό, ότι ήμουν πολύ χαρούμενη όταν μου ζήτησε να πάει σε ψυχολόγο όταν ήταν 10 ετών κλπ. Ξεκινάει η κόρη μου την ψυχοθεραπεία, πραγματικά μου το ζήτησε και το έπραξα, δεν ανακατεύομαι καθόλου, μα καθόλου. Οπότε σε κάποια φάση το καλοκαίρι, ξανασυγκρουόμαστε. Και εγώ προσπαθούσα μετά να την προσεγγίσω. Και μου γράφει σε κάποια φάση στο Messenger, ρε μαμά μου λέει, αφού ξέρεις ότι τώρα κάνω ψυχοθεραπεία, αφού ξέρεις ότι φροντίζω για να καλυτερεύσω τη σχέση μου με τον εαυτό μου, δεν μου κάνει καλό να μιλάω μαζί σου, σεβάσου το. Δηλαδή με λίγα λόγια μου ζήτησε το παιδί μου να πάμε no contact. Και μου έρχεται μία φλασιά και λέω, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Και της είπα, εντάξει. Εντάξει, δεν θα σου ξαναστείλω. Αν εσύ θέλεις να ξαναμιλήσουμε, να μου στείλεις. Εάν δεν θες, βλέπουμε. Δόξα τω Θεώ, ξεπεράστηκε το ζήτημα. Δεν ήταν κάτι τραγικό. Ήταν μία διαφωνία κόρης και μάνας. Και σε αυτό το διάστημα, κάθισα και έκανα μια πολύ σκληρή αυτοκριτική και βρήκα ότι όντως έχω αδικήσει πολύ τα παιδιά και ειδικά την Κυριακή, εφόσον μιλάμε για την Κυριακή, επειδή τα χρόνια που ήταν στο δημοτικό σχολείο, τα χρόνια που ήταν στο γυμνάσιο, εγώ ήμουνα σε κατάθλιψη, ήμουνα μη διαθέσιμη συναισθηματικά. Και το παιδί με το δίκιο του έχει κακές αναμνήσεις από μένα, έχει δεχθεί ψυχικά τραύματα από μένα. Είμαι διαθέσιμη να βελτιώσω ό,τι βελτιώνεται, παραδέχομαι όμως τα λάθη μου, τα παραδέχομαι. Και της έστειλα ένα μήνυμα τότε, εκείνες τις μέρες που είχαμε πει να μην μιλάμε, πριν να πούμε να μην μιλάμε, της έστειλα ένα μήνυμα στο οποίο της είπα, αν της έγραψα έναν κατάλογο των συγκεκριμένων λαθών που έχω κάνει μαζί της. Αυτή τη δουλειά με τον Λάζαρο την είχαμε κάνει πριν 5-6 χρόνια. Και με τον Λάζαρο παλιότερα ήμασταν σε... Ναι, παιδί μου, θα πας. Ήμασταν σε μια φάση στην οποία δεν μιλιόμασταν. Ήταν πιο νεαρός ο Λάζαρος τότε. Και μετά τα βρήκαμε. Και νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο στο να τα βρούμε έπαιξε το γεγονός ότι τα παιδιά έκαναν ψυχοθεραπεία και ότι και η μάνα κάνει ψυχοθεραπεία. Πολύ βασικό ρόλο έπαιξε αυτό. Και όντως ως μητέρα έχω κάνει πολλά λάθη, τα οποία τα παραδέχομαι και προσπαθώ να μην τα επαναλαμβάνω. Και είμαι πολύ χαρούμενη αυτές τις μέρες. Ήρθε η Κυριακή από το Άμστερνταμ, ήρθε προχθές και συμβιώνουμε αυτές τις μέρες αρμονικά. Αρμονικά, βεβαίως. Και επίσης είχε προηγηθεί μέσα στον Οκτώβριο ένα διάστημα που ήρθε πάλι η Κυριακή και συμβιώσαμε αρμονικά. Με τα παιδιά μου έχω ξεκαθαρίσει, έχω εξηγήσει ότι έχω πάει no contact με τους υπόλοιπους. Τους εξήγησα για ποιο λόγο. Τους είπα ότι σε καμία περίπτωση δεν περιμένω και από αυτούς να κάνουν το ίδιο. Σε καμία απολύτως περίπτωση, ούτε περιμένω να πάρουν θέση, ούτε τους αφορά το ζήτημα. Αυτοί θα δουν τη δική τους σχέση, πώς είναι με τους υπόλοιπους και θα κρίνουν αναλόγως με τη δική τους σχέση. Και ήδη κρίνουν ότι θέλουν να έχουν σχέσεις και καλά κάνουν. Και πολύ καλά κάνουν. Αυτό ήταν το 2022 μου, το οποίο θεωρώ ότι ήταν καταπληκτικό. Ήταν η καλύτερη χρονιά που είχα ποτέ, πραγματικά. Ήταν η καλύτερη χρονιά που είχα ποτέ, γιατί νιώθω επιτέλους ο εαυτός μου και νιώθω επιτέλους παρούσα στη ζωή μου στο εδώ και τώρα και δεν περιμένουμε τίποτα και κανέναν. Είναι καταπληκτικό, Λάκη, να μην περιμένεις
τίποτα και κανέναν, κανέναν όμως, να μην έχεις καθόλου ψευδεστήσεις ότι η ευτυχία θα έρθει όταν έρθει ένας άνθρωπος, όταν έρθει μια σχέση, όταν έρθουν χρήματα, όταν έρθει το ένα, όταν έρθει το άλλο. Ε, όχι. Την ευτυχία τη δημιουργούμε εμείς, την ευδαιμονία τη δημιουργούμε εμείς όταν οριμάσουμε ψυχοσυναισθηματικά για να μπορέσουμε να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας, για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τη ζωή μας από όποια τοξικότητα και να μπορέσουμε να σταματήσουμε να ζούμε μέσα στα ψέματα και μέσα στα παραμύθια, μέσα στη θυματοποίηση και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλους αυτούς τους δυσλειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης γενικότερα των προβλημάτων της ζωής. Εύχομαι από εδώ και πέρα να έχω πολλές καλύτερες χρονιές από αυτήν. Το εύχομαι και για σας εγκάρδια. Και νομίζω ότι αυτό το βίντεο μπορεί να πάει έτσι λίγο πακέτο με το βίντεο που κάναμε προχθές, που ήταν πάλι οδηγητικό, για το ότι ο έρωτας δεν φέρνει την ευτυχία, παύλα ευδαιμονία. Εγώ πάντα μια ζωή είχα αυτό, το μωρό. Το νομίζω το γράφω και στο βιβλίο «Με ανατομία μιας γυναίκας», που έχουν μείνει αντίτυπα από το βιβλίο. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε στο bookordercyp@gmail.com για να σας πω πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο. Το είχα γράψει και εκεί μέσα ότι από μωρό ένιωθα δυστυχισμένη και έλεγα ότι ένας πρίγκιπας πάνω σε ένα άσπρο άλογο, ας είναι και μαύρος ο πρίγκιπας, θα έρθει και θα μου φέρει την ευτυχία, ότι ο έρωτας θα με λύτρωνε από τα τραύματα και από τη δυστυχία της παιδικής μου ηλικίας. Είναι σφάλμα όμως αυτό. Είναι λογικό σφάλμα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι λαθασμένη αυτή η πεποίθηση. Αν είσαι ευτυχής και αν είσαι ευδαίμων και αν είσαι καλά, τότε μπορείς να χαρείς και τον έρωτα. Αν δεν είσαι, και κλείνω με αυτό. Προχθές είχα μια συνομιλία με έναν τύπο από το Tinder, ο οποίος μου λέει, έγραψα εκεί στο προφίλ μου ότι μένω στην εξοχή από επιλογή και λοιπά και λοιπά, και μου λέει πρέπει να είσαι ευτυχισμένη εφόσον ζεις στην εξοχή, και λέω ναι είμαι. Του λέω εσύ είσαι, μου λέει τι εννοείς, ευτυχισμένος, μου λέει όχι, μου λέει εγώ είμαι δυστυχισμένος, μου λέει. Του λέω και τι τότε φλερτάρεις, τι έχεις να δώσεις σε μια σχέση, του λέω, καθένας δίνει σε μια σχέση ό,τι έχει. Αν έχεις ευτυχία, έχεις να φέρεις ευτυχία μέσα σε μια σχέση. Αν έχεις δυστυχία, θα φέρεις δυστυχία. Μου λέει, διαφωνώ, αυτή είναι η άποψή σου. Του λέω, μια χαρά, οκ. Και αν μάτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Και το 23 είναι καλύτερο για όλους μας, το 22.